Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας μιλήσουμε για τα γεγονότα στο πλανήτη Γη για την 13 Οκτωβρίου που έχουν διαδραματιστεί. Ας ξεκινήσουμε όμως με ότι η 13η Οκτωβρίου είναι η 286η ημέρα του έτους κατά το γρηγοριανό ημερολόγιο και υπολείπονται 79 ημέρες. Γεγονότα που έχουν συμβεί 13 Οκτωβρίου στον πλανήτη Γη και είναι καταγεγραμμένα. Το 54 ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κλάβδιος δηλητηριάζεται και πεθαίνει κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Ο 17χρονος θετός γιος του Νέρον τον διαδέχεται στο ρωμαϊκό θρόνο. Το 1307 13 Οκτωβρίου με εντολή του βασιλιά Φιλίππου του Δέλτα της Γαλλίας συλλαμβάνονται εκατοντάδες ναΐτες υπότες οι οποίοι αργότερα θα υποβληθούν σε βασανιστήρια προκειμένου να ομολογήσουν ότι είναι αιρετικοί. Το 1582 13 Οκτωβρίου λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολόγιου αυτή η μέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Το 1644 ο Σουηδικός και Ολλανδικός στόλος νικούν το στόλο της Δανίας κοντά στο νησί Φέρμαν. Το 1773, 13 Οκτωβρίου, ο Σαρ Μεσχέ ανακαλύπτει το γαλαξία της Δίνης. Το 1775, το Υπηρετικό Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει την ίδρυση του Υπηρετικού Ναυτικού, αργότερο μετονομάστηκε σε πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 1792 τίθεται στην Ουάστον ο θεμέλιος λίθος του Λευκού Οίκου 13 Οκτωβρίου. Το 1845 η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στη Δημοκρατία του Τέξας εγκρίνει σύνταγμα το οποίο αν γίνει αποδεχτό από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών το Τέξας θα γίνει πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1892 ο Έντουαρτ Έμερσον Μπάρναρντ ανακαλύπτει το κομίτι D1892-1. Το πρώτο κομίτι που ανακαλύφθηκε με φωτογραφικά μέσα. Το 1917, 13 Οκτωβρίου, περίπου 70.000 άνθρωποι γίνονται μάρτυρες του θαύματος του ήλιου στη Φάτιμα της Πορτογαλίας. Το 1921, οι Σοβιετικές Δημοκρατίες της Ρωσίας, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας υπογράφουν τη συνθήκη του Κάρς με τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, καθορίζοντας τα σύγχρονα σύνορα μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών του Νοτίου Καυκάσου. Το 1923 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση 13 Οκτωβρίου ανακηρύσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της Τουρκίας και της Κωνσταντινούπολης. Το 1930 η Ελληνίδα Καλονή Αλίκη Διπλαράκου Μις Ευρώπη 1930 εκλέγεται στη β' θέση Μις Ιφίλιος 1930 στα καλεστία του Ρίο Ντετζανέρο στη Βραζιλία. Το 1943 έχουμε το β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας τάσεται με τις συμμαχικές δυνάμεις και κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία. Το 1944, 13 Οκτωβρίου, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η πρωτεύουσα της Λετωνίας, Ρίγα, απελευθερώνεται από τον Κόκκινο Στρατό. 13 Οκτωβρίου του 1944, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός νικά τους Γερμανούς στη μάχη της Ηλεκτρικής, διασώζοντας το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στο Κερατσίνι. Το 1946 η Γαλλία υιοθετεί το σύνταγμα της 4ης Γαλλικής Δημοκρατίας 13 Οκτωβρίου. Το 1970 ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος καλυμνιώτικου σπογκαλιευτικού,
καταθέτει στον εισαγγελέα αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου Ντυρλανταντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης. Και το 1970, 13 Οκτωβρίου, έρχεται στη ζωή ο πολύ αγαπημένος μας αδερφός Μιχάλης, που εύχομαι να είναι γερός, δυνατός, καλότυχος στη ζωή του, γεμάτος υγεία, αυτός και η οικογένειά του. Και σαν γεννήσεις θα αναφέρουμε, το 1161 έρχεται στη ζωή 13 Οκτωβρίου η Ελεονόρα της Αγγλίας, βασίλισσα της Καστήλης. Το 1453 ο Εδουάρδος του Westminster, πρίγκιπας της Ουαλίας. Όλο με Άγγλους έχεις να κάνεις, Μιχαλάκη. Το 1499 έρχεται στη ζωή η Κλάβδια, βασίλισσα της Γαλλίας. 13 Οκτωβρίου του 1613 έρχεται στη ζωή η Λουίζα του Γκούθμαν, βασίλισσα της Πορτογαλίας. Όλο με βασιλιάδες, τσακαλάκι. Το 1821 γεννιέται ο Ρούντολφ Βίρχοφ, γερμανός επιστήμονας και πολιτικός. Το 1873 ο Γιώργος Καφαντάρης, Έλληνας πολιτικός. Το 1895 ο Κουρτ Σουμάχερ, γερμανός πολιτικός. Το 1921 ο Ιβ Μοντάν, Ιταλός Γάλλος ηθοποιός και τραγουδιστής. Ιταλογάλλος. Το... Τι έχουμε εδώ, Σουμάχερ. Το 1925 ο Γκουστάφ Βίγκλερ, Δανός τραγουδιστής. Είσαι, Μιχαλάκη, ίδια μέρα γεννημένος με τη Μάγκαρι Θάτσερ, σε διαφορετικό έτος. Το 1925 έρχεται στη ζωή επομένως η Αγγλίδα πολιτικός Μάγκαρι Θάτσερ. Το 1926 ο Κίλερ Κοβάλσκι, Καναδός Παλαιστής. Το 1926 γεννιέται ο Έλληνας ζωγράφος Πολ Σκουλικιάς. Το 1927 ο Τουρκού Τοζάλ, Τούρκος πολιτικός. Το 1930 ο Σαφίκ Χαντάλ, Σαλβαδοριανός πολιτικός. Το 1934 έρχεται στη ζωή 13 Οκτωβρίου η Νανά Μούσχορη, Ελληνίδα τραγουδίστρια, διάσημη παγκοσμίως. Το 1945, 13 Οκτωβρίου, έρχεται στη ζωή η Ντέση Μπουτέρσε, πρόεδρος του Σουρινάμ. Και είσαι η ίδια μέρα γεννημένος με τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο, Έλληνα πασίγνωστο ηθοποιό, που γεννήθηκε το 1951. Ο Βασίλης Λέκας γεννήθηκε 13 Οκτωβρίου του 1960, Έλληνας τραγουδιστής. Το 1960 έρχεται στη ζωή ο Τζόι Μπελαντόνα, Αμερικάνος τραγουδιστής των Άνθραξ. Το 1964 έρχεται στη ζωή 13 Οκτωβρίου ο Παύλος Παυλίδης, Έλληνας τραγουδοποιός, πασίγνωστος και αυτός. Το 1965, 13 Οκτωβρίου ο Μιχάλης Κουμπιός, Έλληνας συνθέτης. Το 1967 ο Χαβιέρ Σοτομάγιορ, Κουβανός αθλητής. Το 1969 ο Νικόλαος Γραμματικός, Έλληνας χειροσφαιριστής. Το 1970 έρχεται στη ζωή 13 Οκτωβρίου ο πολυαγαπημένος μου αδερφός Μιχάλης, ο οποίος του ευχόμαστε να είναι γερός, δυνατός σε όλη τη ζωή και να έχει τα βαθιά του γεράματα. Το 1971, 13 Οκτωβρίου, έρχεται στη ζωή ο Πύρος Δήμας, Έλληνας ασιβαρίστας, γι' αυτό και σένα σε λέω Κλάρκ, τρομερή μυϊκή δύναμη στην ανύψωση. Το 1977 έρχεται στη ζωή ο Πολ Πίρς, Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής. Το 1981 ο Δημήτρης Μουγιός, Έλληνας κοπηλάτης. Το 1982 ο Ιαν Θόρπ, παγκόσμιος Αυστραλός κολυμβητής. Το 13 Οκτωβρίου του 1984 έρχεται στη ζωή ο Λιονέλ Χορχέ Νούνιες, Αργεντίνος καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Και το 13 Οκτωβρίου του 1993 γεννιέται η Αμερικανίδα κοσμική Τίφανη Τραμπ. Μεγάλα γεγονότα, αδελφέ μου, στις 13 Οκτωβρίου. Τώρα από θανάτους έχουμε 13 Οκτωβρίου του 1954
Πεθαίνει ο Κλάβδιος Ρωμαίος Αυτοκράτορας το 1993. Ροβέρτος ο Άλφα, κόμις της Φλάνδρας. 1131, Φίλιππος της Γαλλίας, βασιλιάς των Φράγκων. 1382, πεθαίνει ο Πέτρος ο Β', βασιλιάς της Κύπρου. 1453, πεθαίνει ο Ιάκωβος Μαγραβός του Μπάντεν Μπάντεν. Να τα Μπάντεν Μπάντεν. Το 1605, 13 Οκτωβρίου, πεθαίνει ο Ακμπαρ ο Μέγας, αυτοκράτορας των Μογγόλων. Το 1715 πεθαίνει 13 Οκτωβρίου ο Νικολά Μαλμπράνς, Γάλλος φιλόσοφος. Το 1815 ο Ζωακί Μίρα, Γάλλος θεωρητικός, Μίρα. Το 1882 ο Αρτίρ Ντε Κομπινό, Γάλλος φιλόσοφος. Και δυστυχώς 13 Οκτωβρίου του 1904 δολοφονείται ο μεγάλος Έλληνας αξιωματικός Παύλος Μελάς, ο πρώτος, αυτός που ξεκίνησε το μακεδονικό αγώνα, και χάρη σε αυτόν ελευθερώθηκε όλη μας η Μακεδονία. Θεός χωρέστονα. 1904, Παύλος Μελάς, μεγάλος Έλλην πατριώτης. Το 1925, 13 Οκτωβρίου, πεθαίνει ο Εμμανουήλ Λικούδης, Έλληνας συγγραφέας. Το 1961 πεθαίνει ο Λουί Ρουαγκασόρε, πρωθυπουργός του Μπουρουντί. Το 1962 ο Δημήτριος Τσαλόπουλος, Έλληνας πολιτικός. Το 1968 ο Παυσανίας Λικουρέζος, Έλληνας πολιτικός. Το 1976 ο Δημήτριος Παπαδημητρίου, Έλληνας πολιτικός. Το 1985 ο Σπύρος Βασιλείου, Έλληνας ζωγράφος. Το 1985, 13 Οκτωβρίου, πεθαίνει ο Τάσος, Έλληνας χαράκτης. Το 1987, 13 Οκτωβρίου, πεθαίνει ο Walter Hauser Brightain, Αμερικανός φυσικός. Το 1997, πεθαίνει ο Άντιλ Τσαρτσανί, Αλβανός πολιτικός. Το 2007, ο Μπομπ Ντενάρ, Γάλλος μισθοφόρος. Το 2008 ο Γκιγιόμ Ντεμπαρδιέ, Γάλλος ηθοποιός. Το 2008 ο Σοκράτης Δημητριάδης, Έλληνας πολιτικός. Και 13 Οκτωβρίου του 2010 πεθαίνει ο Κώστας Καφάσης, διάσημος Έλληνας τραγουδιστής της παλιάς σειράς. Και το 2013 ο Φίλιππος Συρίγος, Έλληνας δημοσιογράφος, πεθαίνει 13 Οκτωβρίου, που γνωστός αθλητικογράφος και δημοσιογράφος στα αθλητικά. Το 2016, 13 Οκτωβρίου, πεθαίνει ο Μπουμπιπόν Αντουανιέτ, βασιλιάς της Ταϊλάνδης. Το 2016 πεθαίνει ο Ντάριο Φω, Ιταλός συγγραφέας, μεγάλος Ιταλός συγγραφέας. Και 13 Οκτωβρίου του 2017 πεθαίνει ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αλμπέρ Ζαφί. Και τελευταία, 13 Οκτωβρίου του 2018 πεθαίνει ο Ρώσος κολυμβητής Νικολάι Πάνκιν. Αυτά, αδελφέ μου, όσον αφορά τις 13 Οκτωβρίου. Να ξέρετε όλοι οι φίλοι που θα δείτε το βίντεο, δείτε το νούμερο 13 σε μια άλλη διάσταση, όπως το είδα και εγώ μετά από μια συζήτηση που είχα με έναν φίλο και μου είπε, ενώ θεωρούμε το 13 γρουσούζικο νούμερο, δεν είναι, αδελφή μου, γρουσούζικο νούμερο το 13, το νούμερο είναι το πιο καλό νούμερο. Λυπηρά το έχουν περάσει σαν γρουσούζικο νούμερο. Και ένα παραπάνω από Μιχαλάκης μας είναι γεννημένος 3η και 13. Επομένως, να ξέρετε, το 13 δεν είναι γρουσουζικό νούμερο, είναι πάρα πολύ καλό νούμερο. Γιατί? Γιατί είναι το νούμερο του Χριστού, του Ιησού Χριστού μας. 12 οι Απόστολοι και ένας ο Χριστός μας, 13ος. Επομένως, το 13 αντιπροσωπεύει τον Χριστό μας, τον οποίο αγαπάμε και λατρεύουμε σαν θρησκεία, σαν χριστιανή ορθόδοξη. Αυτά τα ολίγα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, φιλιά πολλά. Ένα αφιέρωμα στις 13 Οκτωβρίου που αφορά και σένα, να μάθεις τι έχει γίνει στον πλανήτη Γη όλα αυτά τα χρόνια και αιώνες που περάσανε στις 13 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.